Ορόσημο για τη ζωή στους ασπράγγελους Ζαγορίου, το χωριό με την παλαιότερη ονομασία Δοβρά, αποτελεί η καταστροφή του από την μεραρχία Edelweiss στις 15 Ιουλίου του 1943, μια ημερομηνία που έβαλε ένα βίαιο φρένο στην οικιστική και οικονομική ανάπτυξη όπως εξελισσόταν μέχρι τότε. Δεν είναι τυχαίο πως η φωτογραφία που εντοπίστηκε τελευταία στο διαδίκτυο από τον Βασίλη Χολέβα με τους στρατιώτες των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής να παρακολουθούν την πυρπόληση του χωριού, με καπνούς να έχουν ζώσει τα κτίρια, να είναι εκείνη με την οποία κλείνει η φωτογραφική περιήγηση που παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Εστίρ Γκανή στην Οδό Σούτσου. Πρόκειται για την συλλογή 80 περίπου φωτογραφιών που συγκέντρωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπραγγέλων και χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου αιώνα έως την καταστροφή του χωριού. Η έκθεση έχει ως τίτλο την φράση του ιστορικού Ιωάννη Λαμπρίδη «Δοβρά χωρίων των πάντων αλβιώτερων», με την οποία περιέγραψε την οικονομική ανάπτυξη του χωριού. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της έκθεσης εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασπραγγέλων, Χρήστο Ζαμπακόλα, οι κάτοικοι επιδόθηκαν από νωρίς το εμπόριο, οδηγώντας το χωριό σε μια αξιοθαύμαστη οικονομική άνοδο. Το Ίδρυμα Ιωσήφ και Στήρ Γκανή φιλοξενεί μια έκθεση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασπραγγέλων, μια έκθεση που πριν από ένα χρόνο την εγκαινιάσαμε και είναι μόνιμη πλέον στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασπραγγέλους. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια να συγκεντρωθούν όλες οι φωτογραφίες, όσες φωτογραφίες είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν από το χωριό πριν από την καταστροφή τους, που έγινε στις 15 Ιουλίου 1943 από την γερμανική μεραρχία Edelweiss, με την είσοδό της στην Ελλάδα που ήρθε από την Γκόνιτσα, οπότε προχωρώντας προς το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, ήρθε σε σύγκρουση με αντάρτες στην περιοχή και είχε ως αποτέλεσμα 15 Ιουλίου να καταστραφούν οι ασπράγγελοι, οι γειτονικοί Ελλάτοι και η Ιερά Μονή Ασπραγγέλων. Είναι φωτογραφίες αποκλειστικά από το 1943 που δείχνουν την Ιερά Μονή Ασπραγγέλων και ξεκινάμε με αυτό γιατί και αυτό είναι κομμάτι της ιστορίας μας, είναι κομμάτι των Ασπραγγέλων, όλον τον οικιστικό ιστό του χωριού και υπάρχουν πολλές φωτογραφίες που μπορούν να μας δείξουν όλο τον ιστό του, δηλαδή να γίνει μια αναπαράσταση του χωριού πώς ήταν πριν το 1900, πριν την καταστροφή. Και φυσικά να περάσουμε σε στιγμές της καθημερινής ζωής, πορτρέτα, οικογενειακές φωτογραφίες, δείγματα εξυγχρονισμού με το πρώτο αυτοκίνητο που έρχεται στο χωριό και διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Περνάει ουσιαστικά όλη η ιστορία των Ασπραγγέλων εκείνη την περίοδο. Θεωρώ ότι περνάει όλη η ιστορία των Ασπραγγέλων από τα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε είναι και οι πρώτες φωτογραφίες, εκεί τις χρονολογούμε, μέχρι και τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1940 και αργότερα έχουμε φωτογραφίες μέχρι και το 1943. Ναι, περνάει όλη η ιστορία. Μπορεί κανείς να δει μέσα από τα σπίτια τον κοινωνικό πλούτο που υπάρχει, που είναι απόρρια του εμπορίου που οι Ασπράγγελοι ήταν κατεξοχήν ένα εμπορικό χωριό. Είχε εμπόρους οι οποίοι στα παλαιότερα χρόνια από το 18ο αιώνα πηγαίνουν στη Βλαχία, στην Βογδανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, σε όλα στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, για να φτάσουν στα τέλη του 19ου αιώνα να στρέφονται προς την Μακεδονία και τη Θράκη που πλέον έχουν απελευθερωθεί και ασχολούνται με το εμπόριο του καπνού και πολλοί εργάζονται εκεί πέρα, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αίγυπτο που εκεί έχουμε κυρίως ανθρώπους που ασχολούνται με φούρνους, αρτοποιούς, πάρα πολλούς που έρχεται και από εκεί πολλής πλούτος, από την Αμερική και από εκεί χτίζονται πολλά σπίτια με χρήματα που έρχονται από την Αμερική μέχρι και τη δεκαετία του 30. Και νομίζω στους Ασπραγγέλους έχουμε κάτι το ιδιαίτερο στο Ζαγόρι, ενώ το αρχές του 20ου αιώνα στο Ζαγόρι κάπως παρακμάζει και με το θέμα της ληστείας και ο κόσμος φεύγει, πλούσιες οικογένειες φεύγουν. Στο Ασπραγγέλους διατηρείται ένας οικονομικός πλούτος σχεδόν και σε όλο το Μεσοπόλεμο, σχεδόν μέχρι τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό μπορεί κανείς να το δει και μέσα από τις φωτογραφίες, γιατί παρατηρώντας διάφορες φωτογραφίες και κάνοντας συγκρίσεις, γιατί δεν είναι όλες από την ίδια χρονική περίοδο, είναι από διάφορες στιγμές σε αυτό το άνοιγμα, από τα τέλη του 19ου αιώνα στο 40, μπορεί να δει την οικοδομική έκρηξη που υπάρχει, που χτίζονται πολλά σπίτια και τεράστια σπίτια, πολύ μεγάλα. Κοιτώντας κανείς τις φωτογραφίες, αυτόματα έρχεται το ερώτημα πώς θα είχε εξελιχθεί η ζωή σε αυτό το χωριό αν δεν μεσολαβούσε η ναζιστική θηριωδία. Ναι, θα είχαν ισωθεί πολύ περισσότερα σπίτια, ίσως είχε αξιοποιηθεί περισσότερο τουριστικά και ίσως δεν είχε και τόσο δημογραφική αποψήλωση. Ίσως ήταν και σε καλύτερη κατάσταση σήμερα η Δοβρά ή η Ασπράγγελο, όπως το λέμε, από το 1928 και μετά. Η έκθεση κλείνει με μια φωτογραφία που βρέθηκε φέτος στο διαδίκτυο χάρη στον Βασίλη το Χολέβα που ασχολείται πολύ με τη φωτογραφία στα Γιάννενα. Είναι η μεραρχία Edelweiss, στρατιώτες της μεραρχίας Edelweiss, φωτογραφίζονται στο κεντρικό πηγάδι του χωριού, βλέποντας το χωριό να καίγεται και να βγαίνουν οι καπνοί από τα σπίτια.
Και αυτό μας, βέβαια, είναι μια φωτογραφία που συγκλώνησε πάρα πολύ όλους τους ντόκι, ειδικότερα τους παλιότερους που έζησαν τα γεγονότα, αλλά και όλους εμάς τους νεότερους που τα ακούσαμε από διηγήσεις και προσπαθούμε να βρούμε την ιστορία και να την καταγράψουμε της περιοχής αυτής. Μας δίνει την ελπίδα ότι ίσως υπάρχουν και άλλες τέτοιες φωτογραφίες που πρέπει κάπου να αναζητήσουμε, μάλλον προς τα γερμανικά αρχεία ή στο γερμανικό κοινό, να εντοπίσουμε και άλλες τέτοιες φωτογραφίες, διότι δυστυχώς οι Γερμανοί και κυρίως η μεραρχία Edelweiss φαίνεται, το ξέρουμε και από άλλες περιπτώσεις, ότι κατέγραφε και φωτογραφικά και πολλές φορές και με βίντεο τη δράση της. Η έκθεση θα φιλοξενείται στο Ίδρυμα Εστίρ και Ιωσήφ Γκανή έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, καθώς και κάθε Τετάρτη από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Για την είσοδο στην έκθεση απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης των τελευταίων 6 μηνών ή rapid test 48 ώρων. Και τι θα γίνει μετά αυτή η έκθεση? Την έκθεση αυτή θα μπορεί να την επισκεφθεί κάποιος στο Ασπραγγέλου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασπραγγέλων, που είναι μόνιμη πλέον, για να είναι ένα σημείο αναφοράς για το χωριό των Ασπραγγέλων που καταστράφηκε το 1943. Γιατί για μας, για τους Ασπραγγέλους, αυτό είναι μια ημερομηνία ορόσημο. Έχει σημαδέψει και ακόμη και σήμερα γίνεται αναφορά, δηλαδή υπάρχει ένα όριο, λέμε το πριν το κάψιμο και μετά το κάψιμο. Άρα έτσι θα μπορεί κάποιος να τα δει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπραγγέλων.